bunch of spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Καλώς τους μας, καλώς ορίσατε στον Sky, καλώς ορίσατε στο My Style Rocks και βεβαίως την τέταρτη διαγωνιστική εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα ξεκινάει με μία αποχώρηση στο προηγούμενο επεισόδιο που ήταν στον καλά μας και βεβαίως με ένα θέμα το οποίο είναι από τα σως του διαγωνισμού. Γιατί κάποιος μπορεί να πει Maximal Luxury έχετε ξανακάνει? Όχι, θα φωνάζαμε όλοι, αλλά Color Blocking έχετε ξανακάνει? Φυσικά. Είναι από τα θέματα που φαντάζομαι ότι τα κορίτσια όταν παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό ξέρουν ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα γι' αυτό. Τους εύχομαι καλή επιτυχία, σας εύχομαι καλή διασκέδαση και βεβαίως είναι η στιγμή να υποδεχτώ τους τρεις αγαπημένους μας κριτές. Τον κύριο Στέλιο Κουδουνάρη, την κυρία Εβέλιν Καζατζόγλου και τον κύριο Λάκη Καβαλά. Μακρινιά σου δεν ζω, για σένα καταστρέφω τον οργανισμό μου. Πίνω να ζαλιστώ, μα στο μυαλό μου είσαι πάλι εσύ μωρό μου. Μακρινιά σου δεν ζω, με έχεις διαλύσει χάλι, με έχεις κατατήσει. Τότε πια τι μου ζω, κι αρχοπεντένω τώρα που έχουμε χωρίσει. Λείπεις και πάλι κλαίω. Καταλαβαίνεις ότι σου βάζουν αναβίση γιατί είσαι συνέχεια εκεί χωρίς εμένα? Γιατί όχι γιατί εγώ, εσύ δεν είσαι? Γιατί δεν και... ήμουν, είχα τα παιδιά. Τα παιδιά πάνω απ' όλα. Τα παιδιά πάνω απ' όλα. Πάντα. Πού πας έτσι? Εγώ? Ναι. Κοίταξε, πάω γιατί εξηλώθηκαν τα μανίκια μου, αλλά τώρα βλέπω ότι είναι μόδα αυτό με τα μανίκια να κρέμονται. Αυτό είναι layer. Αυτό είναι σε παρακαλώ. Είναι μανίκι, σε παρακαλώ. Είναι έτοιμη να πετάξει. Εγώ έχω πάει γιατί έχω ένα οικόπεδο στην Κερατέα. Από εκεί, από την Κερατέα. Οπότε μπνεύτηκες. Πηγαίνετε να πάρετε τις θέσεις σας. Και λίγο αέρα. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά σήμερα. Και τι έγινε με το οικόπεδο? Άστα. Το χτίζω τώρα. Τι να στα λένε με το οικόπεδο στην Κερατέα.